Γεια σα φίλε και φίλοι, καλώ ήρθατε στο 40 ο και το τεύχο του θρηλυκού Σκαραβαίου. Εντάξει, σήμερα κάτι που έχουμε ξαναδεί είναι το δεύτερο μπροστινό κάθισμα. Αν θυμάμαι καλά, μα ξεκινούσε με την Ράχη, ή την πλάτη που λέμε. Οκ, okay, Το βρήκα Τετάρτη κανονικά στο περίπτωρο, αλλά Τετάρτη ήδη είχαμε αρκετά. Οπότε θα το δούμε Πέμπτη. Να πω ότι λογικά θα το δούμε μαζί με τα εγχωγραφημένα παραμύθια και τα σταριωτάκια. Εντάξει, βρήκα και τα σταριωτάκια. Οπότε λέω πάντα γιατί να μην τα δείξω. Έλεγα μπροστιάριθμα ένα-δύο. Αλλά οκ, okay, έχουν και εκείνα τον κόσμο του. Θέλει να τα δικό μου και εκείνο. Οπότε δεν είναι δεν βαριέ. Αλλάξαν τη ζελατίνα του, νομίζω. έχει άλλο είδο ζελατίνας. ζελατίνα. Εδώ πάλι πολλή δουλειά που δεν θα έχουμε. Το μισό κάτι να φτιάχνουμε. Οπότε εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Θα μπορούσε αυτό το βίντεο να παίξει μαζί με το άλλο μαζί. Δηλαδή 46-47. Αλλά δεν βαριέ. Του άνθρωπου το έχουμε καθιερωμένο. Ανά ένα να τα βλέπουμε. Να θα κάνουμε και λίγο βόλτα μέσα εδώ. Volkswagen LT ο μεταφορέα φορτίων. Ωραίο. Ε, και λέει, η επιλογή των κινητήρων, η χωρί καμπίνα, μπλα μπλα μπλα. Volkswagen, ε, Nuts, ε, πώς πώ προφέρεται αυτό, ok. Η εξέλιξη του μοντέλου. Είναι και μετά εξελίχθηκε σε bulli, Το bulli αυτό είναι. Ε, το LT δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά το bulli εντάξει, θέλω να το φτιάξουμε και αυτό υπάρχει σαν μοντέλο. Όπω η περίπτωση του Transporter, μπλα μπλα μπλα. Ένα LT 35 δεύτερη γενιά. Η ράχη του δεύτερου καθίσματος Και τα ίδια και τα ίδια. Δεν ξέρω καν αν θα χρειαστούν εδώ οι οδηγίε. Οπότε μπορούν να κάνουν αρκετά πιο πέρα. Δεν είναι ότι θα μα χρειαστούν. Μπορούν να φύγουν να μην τι έχουμε εδώ. Ναι, και εδώ όλε οι βίδε είναι AP. Ε, εντάξει, μόνο σε πλαστικό γιατί διδώναμε πάνω σε αυτό νομίζω. Ή όχι πάνω σε αυτό βασικά, πάνω σε αυτά. Πάνω σε αυτά γι' αυτό σε πλαστικό. Λοιπόν, όχι κάτι. Wow, θέλω να είναι όμω καλό. Αυτό που είχαμε παρατηρήσει ότι έχει και texture και αυτά, και όσα είδα, εντάξει, κάποια είχαν λίγο διαφορέ εδώ. Η παίζει να έχει φίλου και αυτά, αλλά νομίζω ότι μπορεί απλά να μου φάνηκε. Γιατί και αυτό το έχουν κάνει ακόμα να είναι λίγο ρεαλιστικό. Στο αυτό το pattern τέλο πάντων που έχει, και εδώ οι γραμμέ, αυτό το texture ξέρω εγώ. Βέβαια, ε, Ωραίο, Μ' άρεσαν. Δεν ξέρω, Μ' άρεσαν πολύ τα καθίσματα του Σκάραβέου, που δεν είχαν πρακτικά να κάνουμε και τίποτα. Απλά ερχόμασταν και βάζαμε. Αυτό εδώ μέσα. Προσοχή πώ θα το βάλετε. Εντάξει, τώρα αυτό κάτι δύσκολο δεν νομίζω να είναι. Κάτω η ευθεία. Εδώ οι καμπύλε. Εδώ οι πιο ευθείε γραμμέ στην κάτω μεριά. Δηλαδή, ίδιο σχήμα να έχει με το κάθισμα. Με την ράχη του καθίσματο. Όπου τώρα αυτό για να μπει μέσα εδώ. Απλά βάλετε το μια καλά και αυτά φέρτε τα να, να μπουν στι τρύπε. Να σα αφήσουν να δείτε τι τρύπε. Μόλι το ισιώσετε λίγο εδώ. Κάπω έτσι. Δηλαδή, πρακτικά τώρα φτιάχναμε αυτό πω. Oh, εντάξει, αυτό το βίντεο θα μπορούσε να τελειώσει στο πεντάλεπτο λεπτό. Γιατί ούτω ή άλλω ξέρουμε και τι κάνουμε. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Λοιπόν, και εδώ θέλει να μπουν. εντάξει στο άλλο τέφο που είχε κάτω, το κάτω μέρο του καθίσματο, ε, είχαν εδώ κάτι αυτά και δεν τα άφηναν να μπουν έτσι τα καθίσματα. Εδώ το πάνω μέρο όμω η πλάτη δεν τα έχει αυτά. Είχαν μια γραμμούλα έτσι και δεν άφηναν το κάθισμα. Λογικά ήταν ίσω για να το κρατάει καλύτερα. Νομίζω είχα παρατηρήσει κάτι τέτοιο. Και απλά μετά θα έρθουμε και θα το κλείσουμε. Προσοχή πως θα το κλείσετε. Να κλείσει καλά και να δείτε ότι όλα, πούμε, θα, όλες οι τρύπε ε, φαίνονται. Και έχουμε αυτό εδώ πάλι κανονικά με τα ελαττήριά του για να δουλεύουν κανονικά και να τα επαναφέρουν. Πώς μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ ε, αυτή η λεπτομέρεια. Γιατί έβγαλα μόνο δύο βίδες εγώ ρε. Μ' άρεσε πολύ αυτή η λεπτομέρεια του μοντέλου σε σχέση με άλλα μοντέλα όπου μάλλον εντάξει και το Fiat και δεν ξέρω αν και στο Lancia ήταν έτσι, τα καθίσματα ήταν Πώ ε, ε, πώς το λένε τα καθίσματα ήταν ένα κομμάτι, μονοκόμματα ε, μάλλον θα φτιάξω και το Lancia απλά όχι ακόμα γιατί βρήκα γνωστό ε, θα σας ε, πω, μάλλον θα φτιάξω όμως και το Lancia τέλος πάντων, κάποια στιγμή εκείνα εντάξει δεν τα ίσως κάνουμε ένα timelapse ε, ένα timelapse βίντεο το χτίσιμό του ε, και ένα βίντεο Όπου θα είναι το review του, α πούμε, αν μπορώ να το πω έτσι. Όπου θα λέω γενικά τι σκέψει μου για το μοντέλο. Και θα είναι ένα μοντέλο που θα το έχω ολοκληρώσει πλέον και εγώ. Ε, και θέλω να το δω γενικά, γιατί είναι και συλλογή τη ε, asset. Επίση θέλω να το δω πώ είναι και αυτά. Αλλά εκείνο τώρα, μια που σα το είπα και μια που το περιμένετε μετά από κανένα δίμηνο-τρίμηνο, τα οικονομικά είναι περίεργα κι αυτά. Και λογικά θα γίνει σιγά σιγά η business. Ε, θα δούμε, θα δούμε. Λίγο υπομονή τώρα το λέω όμω είναι θέλει λίγο υπομονή μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα που θα το δούμε. Να, και για να πάτε και ήρθε, να το φτιάξω κιόλα γιατί θα είναι 100 τέτοιοι μαζεμένα. Να τα γυρίσω βίντεο, τα κάνω timelapse μέχρι να ανέβει. Οκ, okay. Το review του πιο εύκολα θα ανέβαινε μόλι το γιατί θα θέλει πολύ editing ε, το review του. Αλλά εντάξει, αυτό. Ε, okay. σήμερα εντάξει, έχουμε φτιάξει πάλι τη ράχη του καθίσματο. Δεν είναι και αυτά εδώ είναι καλά. Νομίζω στο άλλο δεν ήταν τόσο καλά βαμμένα. Ναι, ναι, μάλλον και αυτά. Αν θυμάμαι καλά, στο άλλο είχαν έτσι, ήταν γραντζουνισμένα εδώ και φαίνονταν το ασημή χρώμα από κάτω οπότε μάλλον αυτό το τίποτα εντάξει απαλού ή κάτι βάλανε ή μήπως κάποιος το είχε βάλει και μετά επέστρεψε το τέφος ή κάτι δεν ξέρω οι δοκιμές κάνανε και αυτά γιατί εκείνο φαινόταν σαν να έχει ραντζουνίτες ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι έτσι. Νομίζω αυτό και για σήμερα. Μπορούμε σε αυτό το σημείο νομίζω να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα επίτμα μέλη του καναλιού που στηρίζουν και οι οικονομικά το κανάλι. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω συγχαρητήρια στα παιδιά που πήραν το χρήσμα πλέον των επίτμων μελών του καναλιού και ένα μεγάλο ευχαριστώ εννοείται τον Πάνικρου, την Χριστίνα Λούμη, τον Μανώλη Καψανάκη, την Κάλια Κάβαλου, τον Νίκο Ζαρκάδα, την Ειρήνη Πολ, το Κέσσαρα όπου δεν είναι άλλο από τον κολλητό μου τον Κέσσο και τον MKSD όπου δεν είναι άλλο από τον κολλητό μου τον Μάκη. Και αυτό είναι το όνομα του καναλιού του στο Twitch. Ευχαριστώ και πάλι για τη στήριξη, ρε παιδιά. Και αφού είπα το ευχαριστώ μου, νομίζω σιγά σιγά μπορούμε να κλείσουμε και το βίντεο. Τώρα αυτό του άλλου είναι κάτι εύκολο. Είναι κάτι εύκολο. Οπότε και αν το φτιάξει κάποιο, μη σα πω φτιάξτε το ή μη το φτιάξετε καθόλου. Περιμένετε να πάρετε και το άλλο τεύχο για να το ενώσετε να το βάλετε μαζί. Γιατί ούτω άλλω κάτι αυτό και να μην σα πιάνει χώρο πιο πολύ κάτι τέτοιο. Ε, μπορούμε να ξεκινήσουμε βασικά, όχι, θα ξεκινήσουμε σήμερα με τα εγγραφημένα παραμύθια. Ε, ξεκινάμε με κοινό αυτό το βλέπετε λογικά δεύτερο για σήμερα. Και λίγο πιο μετά θα σκάσουν και τα στρατιωτά. Γιατί του άλλου εδώ μετά είναι λίγο ζώρικο και ήθελα να σα βοηθήσω. Όχι, okay, θα το βάζα εξ αρχή πρώτο, αλλά τώρα εδώ είναι κάτι εύκολο. Αυτά το βλέπετε και εσεί μου γράφετε κάτω στα σχόλια για το πώ σα φάνηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Και αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλε διάφορε συλλογέ όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μας.